Αντρίκο, καλά τα λέω. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Άρα λοιπόν φταίει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αφού πιάσαμε τους Ευρωπαίους, να σας πω και δύο πράγματα ακόμα για τους Ευρωπαίους. Το πρώτο θέμα είναι με Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα κρατικά ομόλογα. Έχουμε επιτρέψει στους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι επιτελούν ένα πολύ καλό έργο όταν πρέπει να παρακολουθήσουν εκατοντάδες χιλιάδες εταιρείες παγκοσμίως, που κάθε τράπεζα δεν μπορεί να γνωρίζει τα οικονομικά της κάθε εταιρείας. Αλλά στην περίπτωση των ελληνικών κρατικών ομολόγων, ως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που είναι το βασικό συστατικό ρευστότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη δανειοδότηση της αγοράς, πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε πολιτικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χρειάζεται τους οίκους αξιολόγησης για να δεχτεί τα ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελείται από 16 κράτη. Τα 16 αυτά κράτη τυπώνουν κρατικά ομόλογα. Δεν μπορεί να λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι θα κρίνω αν το δικό σου ομόλογο είναι αξιόπιστο, που είσαι ο ιδρυτής μου. Ανάλογα πώς θα δημιουργούν κλίμα όμως. Αυτή η διεθνή σύγκη δημιουργούν κλίμα. Πιθανές υποβαθμίσεις να οδηγούν σε μια έκρηξη. Δύο παρατηρήσεις αυτά. Αυτή η διεθνή σύγκη τζογάρουν άγρια και εναντίον μας. Εγώ θα αναφέρω επώνυμα την Goldman Sachs, η οποία μας είχε τσακίσει με τις αξιολογήσεις της και όταν ήρθε η ώρα να δανειστεί η Ελλάδα ήταν ένας από τους βασικούς δανειστές. Με 6,2 παρακαλώ. Έτσι. Άρα και κάποιο παιχνίδι παίζεται και εκεί πέρα. Σύμβουλος της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν ήταν σύμβουλος κυβέρνησης, πάντως ήταν μέσα στην ομάδα των δανειστών. Καλά. Δεν το απαγόρευε κανείς. Πούμε... Μας δάνεισε με 6,2%, δηλαδή με το κογλυφικό επιτόκιο. Ανδρέα, να πούμε ότι η Goldman Sachs είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες τράπεζες. Είναι μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες τράπεζες. Ένας οίκος απλώς. Όχι, δεν είναι πειρατής. Δεν είναι πειρατής, αλλά δεν είναι και φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ναι. Απλώς να διευκρινίσω, όταν είπα εγώ οίκος αξιολόγηση, εννοούσα συγκεκριμένα τη Moody's, τη Standard & Poor's και την Fitch, που είναι οι ορκωτοί εκτιμητές του συστήματος. Που δίνουν τα πιστοποιητικά των ομολόγων. Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Αυτή τη στιγμή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούσαμε τώρα με το τζογάρισμα που γίνεται με τα ελληνικά ομόλογα. Αλλά θα πρέπει να θυμίσω ότι οι μεν γαλλικές τράπεζες έχουν 76 δισεκατομμύρια ευρώ ελληνικά ομόλογα και οι γερμανικές 54 δισεκατομμύρια. Εάν ομιγέννητο υπήρχε θέμα χρεοκοπίας της Ελλάδος, που τι σημαίνει χρεοκοπία, πρακτικά κόβω στα τιμές του ομόλογο, έτσι. Δηλαδή πόσο σου χρωστάω, 100, μόνο 50 μπορώ να σου δώσω. Το πρακτικό παράδειγμα της Αργεντίνης αυτό μας έλεγε. Πόσο χρωστούσε σε ομόλογα, είχε εκδώσει ομόλογα το αργεντίνικο δημόσιο και είπε σε κάποια βάση, εγώ τα μισά δεν μπορώ να τα πληρώσω. Θα υπήρχε περίπτωση, δηλαδή μιλάμε για 130 δισεκατομμύρια συνολικά, θα υπήρχε περίπτωση να χάσουν 65 δισεκατομμύρια οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες. Θα άντεχαν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Μήπως όλη αυτή η ιστορία. Αυτό. Θέλω να πω με αυτό πρακτικά ότι θέμα χρεοκοπίας της Ελλάδας δεν υπήρχε. Θέμα χρεοκοπίας τεχνικής, όπως έγινε με την Αργεντινή. Και επειδή η Ελλάδα είναι στο ευρώ, δεν θα μπορούσαν και οι Ευρωπαίοι να μας επιφυλάξουν μεταχείριση Ρουμανίας ή Ουγγαρίας να μας στείλουν απευθείας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μήπως λοιπόν όλη αυτή η ιστορία γινόταν και η πίεση των Ευρωπαίων γινόταν πρώτον για να μας δοκιμάσουν, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου, να δουν τι γίνεται σε μια τέτοια περίπτωση, μια και δεν είχαν μηχανισμό. Και δεύτερον, προστατεύοντας και τις δικές τους τράπεζες, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν 60 και 65 δισεκατομμύρια χασούρα οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Μην ξεχνάτε πόσο πολύ χτυπημένες είναι από τα τοξικά ομόλογα τόσα χρόνια. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όχι ότι είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό θα μας πει ο κ. Μηταράκης. Σε μεγάλο βαθμό οι ξένες τράπεζες είναι ασφαλισμένες σε μεγάλο μέρος αυτού του πορτφόλιου μέσω αυτών των συμφωλίων ασφάλισης. Η πολιτική κίνηση Ευρώπης είναι ένα θέμα πολιτικό. Και το τι κίνητρα έχει η Ευρώπη να υποστηρίξει το ευρώ και τι ευρώ θέλει. Θέλει ισχυρότερο ευρώ χωρίς την Ελλάδα, ασθενέστερο ευρώ, είναι ένα πολιτικό θέμα. Αυτό που σίγουρα έκανε λάθος η Ευρώπη, νόμιζε ότι πιέζοντας την Ελλάδα θα μπορούσε να το ελέγξει όποτε θέλει. Και δεν μπόρεσαν να το ελέγξουν. Δηλαδή βγήκανε προς τα έξω. Για κάντε το λιανό αυτό. Πώς δηλαδή πιέζοντας την Ελλάδα θα μπορούσε να το ελέγξει όπως θέλει. Με ποιο τρόπο. Πιέζαν την Ελλάδα να πάρει συγκεκριμένα μέτρα, θεωρώντας ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην Ευρωζώνη. Δηλαδή κάποια στιγμή θα λέγανε, ωραία, η Ελλάδα έκανε αυτά που έπρεπε, όλα καλά. Στο ευρώ. Και στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Δηλαδή δεν θα πήγαινε στην Ισπανία, στην Πορτογαλία. Φωνάζαμε, εντάξει, θα πάρουν τα μέτρα, θα γυρίσουν τα spreads. Είδαν τελικά όμως ότι οι αγορές κινούνταν εξάρτητα από την πολιτική. Και τι είναι οι αγορές? Οι αγορές δεν είναι ένας άνθρωπος, είναι εκατομμύρια, χιλιάδες επενδυτές ανά τον κόσμο, οι οποίοι επενδύουν λεφτά πελατών και λεφτά συνταξιδοτικών ταμείων. Οι μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται δισεκατομμύρια ή τρισεκατομμύρια. Για να ξέρουμε και τι είναι, γιατί λέμε οι αγορές. Αυτό το πράγμα είναι οι αγορές. Αλλά διαχειρίζονται λεφτά συνταξιούχων, κατά κανόνα. Ο μεγαλύτερος επενδυτής στο παγκόσμιο σύστημα. Γερμανών, Αμερικάνων, Καναδών. Ολλανδών και Ολλανδοί έχουν φοβερά αποταμιευτικά ταμεία. Η ευθύνη λοιπόν των επενδυτών αυτών είναι να επενδύσουν σε ομόλογα κρατών που η οικονομική του κατάσταση βελτιώνεται και να αποφύγουν ομόλογα που η οικονομική κατάσταση χειροτερεύει. Στην περίπτωση της Ελλάδος έχουμε μεγάλη αβεβαιότητα, πρώτον. Δεύτερον,
Ναι, είναι αλλά σίγουρο. Τα επιτόκια εκεί με τα 6, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι υψηλότερα. Βεβαίως. Δηλαδή αυτός που θα πάρει σε εισαγωγικά το ρίσκο να επενδύσει στην Ελλάδα θα κερδίσει και περισσότερα. Το είδαμε και πρόσφατα. Το είδαμε να παραστούμε με 6%. 6,2% από τα 8 δισεκατομμύρια τα πήραμε με 6,2%. Και γι' αυτό τα πήραμε και τόσο εύκολα. Θέλω να μας δώσετε μια εξήγηση. Μέτρα παίρνουμε. Κόβουμε τους μισθούς. Κόβουμε τις συντάξεις. Τώρα συζητιέται για το 14ο μισθό. Έχει τελειωμό αυτό το πράγμα? Κοιτάξτε. Ή μπορεί να σταματήσει κάπου? Να περιμένουμε και άλλα μέτρα για να ικανοποιηθούν οι αγορές και να ρίξουν τα επιτόκια? Κοιτάξτε, να σας πω την ουσία του προβλήματος. Η Ελλάδα έχει ένα διπλό έλλειμμα. Έχει το έλλειμμα του δημόσιου χρέους και το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Αν είχαμε ένα από τα δύο, η κατάσταση ήταν εύκολη. Εντάξει. Τα μέτρα λύνουν το ένα πρόβλημα. Αλλά δημιουργούν το δεύτερο. Το δημοσιονομικό λύνουν. Λύνουν το δημοσιονομικό, αλλά δημιουργούν την ανάπτυξη έξω. Ναι, δεν διευκολύνουν την ανάπτυξη. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι ότι πρέπει να πετύχει και τα δύο. Και γι' αυτό υπάρχει αβεβαιότητα. Αν το πρόβλημα ήταν μόνο να πετύχουμε ανάπτυξη, ήταν απλό. Υπάρχουν παλιές συνταγές. Επενδύει το κράτος, λειτουργεί η οικονομία. Αν το πρόβλημα ήταν να λύσουμε το δημοσιονομικό, αυξάναμε τους φόρους, πνίγαμε την αγορά. Κανένα από τα δύο δεν λειτουργεί. Και οι διεθνείς αγορές δεν θέλουν την ελληνική οικονομία να μην είναι σε ανάπτυξη. Γιατί αυτό που αγοράζει το ομόλογο το πενταετές. Αν κόψουμε το 14ο μισθό, αυξήσουμε και το ΦΠΑ, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε, ξέρω εγώ, αυτή την άνω των επιτοκίων? Λέω ένα παράδειγμα. Όχι υποχρεωτικά, γιατί η αγωνία των αγορών θα είναι μετά τι θα κάνει η πραγματική οικονομία. Δεν θα έχει ανάπτυξη. Ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη χρυσή ισορροπία και αυτή είναι όλη η δυσκολία. Πρέπει να αναπτυχθεί η οικονομία. Η μεγάλη αγωνία για μένα δεν είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα. Το δημοσιονομικό έλλειμμα θα το φέρουμε υπό έλεγχο. Το ερώτημα είναι, θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί? Πώς γίνονται και μετά και αυτά? Δηλαδή, η ανάπτυξη σε μια εικόνα τέτοια, με την αγορά να μην έχει πολλές ανάσες, πώς μπορεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση πολιτικά να κάνει αυτές τις επιλογές? Να το απαντήσουμε αυτό, με αυτό να ξεκινήσουμε μετά το διάλειμμα, γιατί έχει πάει και 20. Πρέπει να κάνουμε ένα διάλειμμα. Πάμε. Λοιπόν, καλημέρα και σε όσους άνοιξαν τους δέχτες, συγγνώμη, τώρα. Είμαστε εδώ, συζητάμε με τον κύριο Μηταράκη, αντιπρόεδρο των Ελλήνων Τραπεζιτών στο Λονδίνο, μάλλον στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά η έδρα του είναι στο Λονδίνο. Όμως δεν θα απαντήσετε στην ερώτηση του Γιάννη, γιατί ο Γιάννης μας κλέβει τις ερωτήσεις. Να. Έτσι, Γιάννη, δεν γίνεται. Έρχεσαι εδώ και ρωτάς αντί για εμάς. Λοιπόν, λέγε Γιάννη, ρώτα ξανά. Είχα ρωτήσει κάτι το οποίο πράγματι απασχολεί πάρα πολύ. Είχατε πει, κύριε Μηταράκη, για το διπλό στόχο της ανάπτυξης μαζί με την κάλυψη των ελλειμμάτων. Το ερώτημα δικό μου ήταν πώς είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση που η ρευστότητα στην αγορά δεν είναι όσο έντονη θα θέλαμε όλοι. Ότι υπάρχει φόβος από επιχειρηματίες για επενδύσεις, ότι υπάρχει ένα μάζεμα γενικότερα της αγοράς. Πώς μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη, αυτό που δηλαδή να υπάρξει ρευστότητα, να υπάρξει χρήμα στην αγορά και να κινηθεί η αγορά? Νομίζω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να συνδυάσει την μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και την ανάπτυξη οικονομίας είναι οι επενδύσεις. Και αυτή τη στιγμή το δημόσιο επενδύει σε κάποιο βαθμό. Δεν είναι εύκολο σε εποχή κρίσης να επενδύσει το δημόσιο. Οι ιδιώτες έχουν την πίεση των τραπεζών. Οι τράπεζες είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να δανείσουν, γιατί οι ίδιες δεν έχουν ρευστότητα. Νομίζω πρέπει να διευκολύνουμε αυτές τις επενδύσεις που θέλουν να γίνουν και κυρίως να προσπαθήσουμε επιτέλους σοβαρά να φέρουμε ξένες επενδύσεις. Οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία 20 ετία είναι πάρα πολύ λίγες. Τι εννοείται να διευκολύνουμε? Κοιτάξτε, έρχεται ένας επενδυτής στην Ελλάδα, δεν μπορεί να μάθει σύντομα και απλά αν η επένδυσή του γίνεται δεχτή από την κοινωνία και το κράτος. Δηλαδή αν αυτό που θέλει να κάνει γίνεται. Εμείς να... κύριε Μηταράκη, ζούμε 40 χρόνια, 45 χρόνια σε αυτή τη χώρα και το μάθαμε. Και αυτός θέλει να έρθει μέσα σε 3 μήνες και να το μάθει. Πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη επανάσταση στο ρυθμιστικό καθεστώς. Πρέπει να μπορεί κάποιος να έρθει, να παρουσιάσει μια επένδυση και από τη στιγμή που σαν κράτος και σαν κοινωνία τη θέλουμε, να μπορεί γρήγορα να επιτευχθεί. Το άλλο πρέπει να δούμε, το δεύτερο θέμα είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Και δεν είναι υποχρεωτικά οι μισθοί. Επειδή κάποιοι πολλοί αναλυτές λένε μισθοί. Η ελληνική μισθή δεν είναι υψηλή. Αυτό που είναι πολύ υψηλό. Όχι, δεν είναι υψηλή, είναι από του χαμηλότερου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που είναι υψηλό είναι το συνολικό κόστος λειτουργίας μιας εταιρείας στην Ελλάδα. Ήμουν στοιχείο προχτές στην ιδιαίτερη πατρίδα, μου μιλούσαμε για έναν τοπικό έμπορο. Μου λέει: φέρνω κοντέινερ από την Κίνα. Μου κοστίζει $1,800 να το φέρω από Κίνα Πειραιά
και 2.500 να το πάρω από τον Πειραιά στοιχείο. Υπάρχουν τόσοι κανονισμοί, τόσα πράγματα που πρέπει να προσέξει, να κάνει, να δείξει, κλειστά επαγγέλματα.